ή δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Ή μας δουλεύουν με μάλιστα ευχάριστο για αυτούς τρόπο, ή τελικά φαίνεται πως δεν γνωρίζουν το τι θα γίνει αύριο. Πώς αλλιώς μπορεί να εξηγηθεί η διαρκής λεκτική παλινοδία μέσω υποσχέσεων επίσημης έκφρασης του Υπουργείου, επίσημης έκφρασης της εταιρείας που κατασκευάζει το δρόμο, πως αυτός θα παραδοθεί τη μία τον ένα μήνα, την άλλη τον μεθεπόμενο και την άλλη τον παράλληλο. Η πραγματικότητα λοιπόν έχει να κάνει με 3, 4 ή και 5 ημερομηνίες που έχουν μπει μέχρι σήμερα. Πλέον το τμήμα αυτό ολοκληρώνεται, θα δούμε τώρα τον Απρίλιο ή τον Μάιο, θα εξαρτηθεί από κάποιες λεπτομέρειες με παράκαμψη της γέφυρας και η γέφυρα περί το Οκτώβριο ή στα τέλος του χρόνου πιθανό να συμπέσουν οι παραδόσεις ή λίγο πριν να είναι έτοιμο το κομμάτι από τον κόμβο της Κυπαρισίας μέχρι τον κόμβο της Σπερχογίας, το οποίο θα δοθεί και αυτό περίπου την ίδια περίοδο. Ως προς τη Θουρία θα παραδοθεί μαζί με όλο το κομμάτι από την Τζακώνα μέχρι την Καλαμάτα, περίπου δηλαδή 23 χιλιόμετρα, θα παραδοθεί αρχές Ιουνίου στην κυκλοφορία. Αναφερόμαστε στο δρόμο Τσακώνα Καλαμάτα, που όλα δείχνουν πως είναι έτοιμος για να παραδοθεί στην κυκλοφορία. Η πραγματικότητα έκανε λόγο αρχικά πως αυτός θα είχε παραδοθεί περίπου στις αρχές του έτους, μετά όπως ακούσατε και από τα επίσημα χείλη του προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου, πήγε για τα μέσα της Άνοιξης και τώρα κάπου για τα μέσα του καλοκαιριού. Κάποιοι παίζουν με τα νεύρα μας και το ερώτημα παραμένει. Ποιος και γιατί όμως παίζει με τις ζωές? Χαρακτηριστική ήταν η παρέμβαση στον διαδικτυακό τόπο Μεσηναία. Στους πόσους νεκρούς, μωρέ, ανοίγει ένας καθόλου έτοιμος δρόμος, εδώ και να μην γράφουμε συνεχώς για την κοροϊδία των εργολάβων αλλά και των μεσηνιακών αρχών που δεν τους πετάνε στη θάλασσα. Ο αυτοκινητόδρομος εντός Μεσηνίας είναι έτοιμος και δεν δίνεται στην κυκλοφορία. Τον πάνε από μέρα σε μέρα. Θα τον έδιναν τέλη Μαΐου, τον πήγαν αρχές Ιουνίου, μετά τέλη Ιουνίου, μπήκαμε στον Ιούλιο και ακόμη περιμένουμε. Τι? Ρωτάμε δύο μήνες τώρα και δεν παίρνουμε απάντηση. Τις παραπάνω ημερομηνίες παράδοσης δεν τις αναφέρουμε από το μυαλό μας. Δήλωση των εκπροσώπων της κοινοπραξίας ήταν. Πριν από λίγες ημέρες σκοτώθηκε ένα παιδί στον Άγιο Φλόρο, στην παλιά Εθνική, που θα έπρεπε να έχει καταργηθεί. Ποιος φταίει, ρε, σημειώνεται στο Μεσηναία. Ο δρόμος είναι η ιδιοκτησία του λαού, δεν είναι του εργολάβου, είναι πληρωμένος από όλους μας και αυτή η καθυστέρηση πληρώνεται με ζωές. Μια ιστορία καθυστερήσεων που ξεκίνησε από όταν οι Μεσίνοι αντέδρασαν στα διόδια, που ήθελε να λειτουργήσει ο εργολάβος εντός της Μεσηνίας πριν ολοκληρωθεί η σύνδεση όλου του αυτοκινητοδρόμου με το κομμάτι της Ακώνας Παραδείσια. Γιατί δεν ανοίγει ο αυτοκινητόδρομος? Ας επέμβει επιτέλους ο εισαγγελέας, αφού δεν μπορούν οι φορείς της Μεσηνίας να το καταφέρουν. Μάλιστα, κάποιοι βρήκαν το τελευταίο διάστημα και τη δικαιολογία των εγγενείων.